Το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο απερίψε το βέτο του Προέδρου τη χώρα Ρούμεν Ράντεφ για τη δωρεάν παράδοση δεθωρακισμένων οχημάτων στι ενόπλε δυνάμει τη Ουκρανία, αλλά οι λέξει που ακούστηκαν ήταν βαριέ, με πολλού πλέον να θεωρούν ότι δεν θα είναι εύκολο ξανά για την κυβέρνηση να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Η απόφαση αντιμετωπίστηκε με αγανάκτηση από του παρευρισκόμενου, οπότε η συνεδρίαση διεκόπη δύο φορέ λόγω έντονη λογομαχία μεταξύ των βουλευτών, γράφει η Μπλίτζ, Ο αρχηγό του Βουλγαρικού Κόμματο τη Αντιπολίτευση πριν πορόντ, Κωνσταντιν Κωνσταντίνοφ, εξέφρασε την αγανάκτησή του για το γεγονό ότι η Σόφια διαθέτει δισεκατομμύρια στο Κίεβο σε βάρο των δικών τη πολιτών. Σε αυτή την άθουσα η πλειοψηφία εξυπηρετεί ξεκάθαρα ξένα εθνικά συμφέροντα, είπε ο Κωνσταντίνοφ, αναφέρει η Γκαζέτα κατά τη γνώμη του Κωνσταντινόφ, η Ουκρανία μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί αποτυχημένη χώρα. Όπω γράφει η Blitz, η δήλωσή του προκάλεσε σοβαρή ένταση στην αίθουσα, η οποία ανάγκασε τον πρόεδρο να κάνει διάλειμμα 15 λεπτών. Το GERB SDS, το NPDB, το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τι Ελευθερίε και το Υπάρχει τέτοιο λαό ψήφισαν κατά του ΒΕΤΟ στην απόφαση αποστολή 100 στρατιωτικών οχημάτων. Το ΒΕΤΟ υποστήριξαν βουλευτέ του BSP και του Κόμματο Αναγέννηση, αναφέρει το Radio